σήμερα ο κύριος Πλουκετάκης, υφυπουργός εργασίας και νυν υποψήφιος βουλευτής Λαστιθίου, επισκέφθηκε τις δομές της Παιδόπολης Νεάπολης και του θεραπευτηρίου Χρονίου Βαπτίσου Λαστιθίου. Ενημερώθηκε από μένα αλλά και από το προσωπικό και των ιδίων ιδρυμάτων για τα βασικά προβλήματα και θέματα που αντιμετωπίζουν και οι δύο δομές. Κυρίως αυτά αφορούν την στελέχωση εξειδικευμένου προσωπικού και βοηθητικού προσωπικού. Θεωρώ ότι με το άνοιγμα τώρα των προκηρύξεων αμέσως μετά τις εκλογές της κοινοφιλούς εργασίας, από τα προγράμματα της κοινοφιλούς εργασίας, αλλά και με την προκήρυξη του υπουργικού προσωπικού, το οποίο ήδη έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Εργασίας, νομίζω ότι θα δώσω μια μεγάλη ανάσα έστω για ένα έτος και σε όλες τις δομές της Κρήτης, αλλά κυρίως και βασικότερα για τις δύο δομές εδώ που έχουμε επισκεφτεί σήμερα. Ξεναγήθηκε σε όλους τους χώρους και των δύο δομών. Ενημερώθηκε για τα έργα τα οποία υλοποιούνται μέσω του ΕΣΠΑ και τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο της Περιφερειακής Ανάπτυξης αλλά και από εθνικούς φόρους και τα οποία αντίστοιχα το έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται και υλοποιείται στη Νεάπολη είναι της τάξης του 1.122.000 ευρώ, αντίστοιχα είναι και εδώ στο Λασίδη και αφορά το κτηριακό εξοπλισμό αλλά και την βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων. Θεωρώ ότι είναι δύο βασικά έργα που αφορούν την βέλτιστη διαμονή των περιθαλπομένων και την λειτουργία των χώρων των ιδρυμάτων. Είναι πολύ βασικό αυτό. Θεωρώ λοιπόν δύο κέρι πυλώνες που είναι ο ένας αφορά την πρόσληψη εξειδικευμένου και βοηθητικού προσωπικού και τη στελέχωση και των ιδρυμάτων και από την άλλη οι κτηριακές εγκαταστάσεις και βελτίωση αυτών, ότι θα δώσουν μια άλλη νότα για τους ανθρώπους οι οποίοι διαμένουν μέσα στα ιδρύματα.